φαίνεται η επιρροή αυτή και τη Μακεδονία και τη Θράκη πιο πολύ. Θέμα που χρησιμοποιούσαν έκαθαν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Μάλλον τον Άγιο Δημήτρη περίπου μπορώ να πω, γιατί είναι από τις πρώτες φορές που ήρθα εγώ τότε στην Ελλάδα από το Παρίσι, το 1951-1952. Και όταν επισκέφτηκα και την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και τον τάφο και τα λοιπά και άκουσα λίγο την ιστορία του Αγίου Δημητρίου, δεν ξέρω, αυτό το θέμα από την πρώτη στιγμή με έχει εμπνεύσει. Αλλά τότε ήμουν, όπως ξέρεις, σε περιοδίες και τα λοιπά, σιγά σιγά δούλευε μέσα μου, μάλλον στην αρχή, πότε είναι, εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα μου φαίνεται, το 1953 που έγραψε εκείνο το σημαντικό πρελούδιο, που δεν έχει καμιά σχέση με το ορατόριο. Ναι, μετά το έχω χρησιμοποιήσει και εντός του. Αυτό βασιζόταν απάνω στην ιδέα αυτή του Αγίου Δημητρίου. Και εδώ πρέπει να σου πω ότι το πρώτο θέμα του πρελούδιου που πήγα, ξέρεις που πήγα, γιατί τότε δεν είχα επαφή εδώ στην Ελλάδα να ζητάω τα θέματα, τα γνήσια, τα βυζαντινά. Στο Παρίσι πήγα στον Μητροπολίτη, εκεί που έχουμε στην Ελληνική Εκκλησία στον Παρισίων, ναι. Και του λέω, θέλω το τροπάρι του Αγίου Δημητρίου. Και αυτός μου το τραγούδισε με τέτοιο τρόπο, που το έχω σημειώσει, που σχεδόν δεν έχει καμιά σχέση με το γνήσιο, το τροπάρι του Αγίου Δημητρίου. Πολύ μακρινή σχέση έχει. Και εκείνο το θέμα το έχω χρησιμοποιήσει στο πρελούδιο. Αλλά βγήκε ένα ωραίο θέμα. Σαν υλικό, βέβαια, ως μουσικό υλικό. Αλλά δεν ήταν το γνήσιο τροπάριο του Αγίου Δημητρίου. Διότι ο ίδιος ο Μητροπολίτης, Αρχιμανδρίτης μάλλον, μου το τραγούδισε αλλοιωμένο το θέμα. Αλλά έτσι και αλλοιωμένο το έχω χρησιμοποιήσει σαν ένα από τα κύρια θέματα και σχεδόν σε όλο το ορατόριο. Και μετά, βεβαίως, πήρα εδώ επαφή με τον Ταλιαδόρο και τα λοιπά. Αυτός μου έδωσε το πραγματικό στο γνήσιο τροπάριο του Αγίου Δημητρίου που το χρησιμοποιώ γνήσιο πια στο ορατόριο. Ύστερα, πολλά στοιχεία ιστορικά για τον Άγιο Δημήτρη, πιο πολλά τα βρήκα στην Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας. Καταπληκτικά στοιχεία που ίσως και εδώ δεν τα ξέρουν ορισμένα από αυτά. Για το Κύριλο και Μεθόδιο, λόγω χάρη πάλι, πολλά μουσικά στοιχεία και τροπάρια βρήκα στη βιβλιοθήκη του Βιλιγραδίου. Ναι, από εκεί βρήκα το τροπάριο του Κυρίλου και Μεθόδιου, το πραγματικό τροπάριο, το γνήσιο, το βυζαντινό, εκεί το βρήκα. Μετά και στη Σόφια βρήκα πάλι για το Κύριλο και Μεθόδιο στοιχεία. Μουσικά μιλάμε, για τα θρησκευτικά μιλάμε. Ενώ το ιστορικό αυτό μου το έχει κάνει ο λιμπρετίστας που ήταν πολύ γνώστης της ιστορίας και τα λοιπά, ο Τσιτζικλής, το ξέρεις, που έχει ερευνήσει όλα τα ιστορικά στοιχεία. Αλλά τα μουσικά στοιχεία τα βρήκα πιο πολλά στο Βιλιγράδι και στη Σόφια.